Γεια σας, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Σοφία και σήμερα θα κάνω μια πρωινή ρουτίνα. Όπως βλέπετε, μόλις ξύπνησα. Επίσης, αυτή η πρωινή ρουτίνα δεν θα είναι στο σπίτι. Όπως βλέπετε, θα είναι στις διακοπές στο Dubai. Είναι 10 η ώρα το πρωί. Και μόλις τώρα ξύπνησα. Ξυπνάω αργότερα γιατί πάω και κοιμάμαι αργά. Πολύ αργά. Χθες είχαμε πάει στην παραλία. Μετά πήγαμε σε ένα εστιατόριο. Μετά κάναμε μία βόλτα. Αν με ακολουθείτε στο Instagram θα τα έχετε δει ήδη. Και πήγαμε να κοιμηθούμε μία ώρα το πρωί. Μεσάνυχτα, κάπου εκεί. Οπότε γι' αυτό ξύπνησα στις 10 η ώρα το πρωί. Αυτά. Ας αρχίσουμε αυτό το βίντεο. Τώρα πάω να ετοιμάσω το πρωινό. Εδώ είναι η κουζίνα μας, στο Airbnb. Δεν μένουμε σε ξενοδοχείο, μένουμε σε Airbnb. Ο λόγος είναι επειδή μπορούμε να μαγειρέψουμε και δεν θέλουμε να τρώμε όλη την ώρα έξω σε εστιατόριο. Οπότε δεν υπάρχει κανένας μπουφές, θα φτιάξω πρωινό μόνο μου. Για πρωινό πάντα έχω ένα γιαούρτι. Εδώ. Πάρει μεγαλύτερο για να μου κρατήσει για τουλάχιστον 2 μέρες. Δεν θα φάω όλο αυτό σήμερα, είπαμε. Βρώμη. Και μπανάνα. Το μπολ μου λείπει. Εδώ είναι το μπολ. Και μετά όλα αυτά να κατέβω. Disclaimer, αυτό δεν θα είναι aesthetic, θα είναι ας τα να πάμε. Το πρωινό μου είναι έτοιμο, αυτό εδώ είναι το πρωινό μου, δεν υπάρχει όνομα, δεν είναι δημητριακά πάντως. Και αυτό είναι το τσάι μου. Έχω γεύση μήλο. Ναι, μήλο, κανέλα. Κανέλα. Και τέτοια. Εγώ πάντα τρώω το πρωινό μου έξω. Στο μπαλκόνι. Όχι έξω, έξω. Μέσα στο σπίτι δεν υπάρχει λόγος να φάω πρωινό. Πρώτον, έξω κάνει ζέστη και είναι ωραίος ο καιρός. Δεύτερον, έχω τέλεια θέα. Τρίτον, υπάρχει wifi κιόλας. Μέσα. Δεν μπορείς να δεις την ωραία θέα, οπότε το τρώω μέσα. Γίνεται πάντως πολύ νόστιμο το πρωινό, σίγουρα να το δοκιμάσετε αυτό. Σήμερα δεν σκοπεύω να κάνω πολλά. Θα πάμε στην πισίνα και θα πάμε στο μόλ. Αυτά, τώρα πάω να φάω. Έφαγα το πρωινό μου, ήταν πολύ νόστιμο. Το Dubai μ' αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω πως είναι ένας από τους μόνους προορισμούς που μπορείς και να κάνεις μπάνιο όλη την ώρα και μπορείς να κάνεις και διάφορα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι σαν το νησί που κάνεις όλη την ώρα μπάνιο και δεν είναι σαν, ξέρω εγώ, τη Βιέννη που δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο και υπάρχουν μόνο πράγματα να κάνεις. Και γι' αυτό έχω ξαναπάει στο Dubai. Είναι μόνο 4 ώρες από την Ελλάδα. Χειρό καιρό, ναι, γιατί είχα πολλά σχόλια γι' αυτό. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά πράγματα. Είναι η 5η μεσημέρα εδώ, έχουμε πάει στο Dubai Mall, που είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του κόσμου. Είδαμε το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, που είναι δίπλα από το Dubai Mall. Στο Dubai Mall υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά, μπορείς να κολυμπήσεις με καρχαρίες, μπορείς να κάνεις scuba diving, μπορείς να πας απλά να δεις το ακουάριο. Σινεμά έχει. Και τι δεν έχει αυτό το μόλ.
Και η μαγαζιά έχει, ξέρω εγώ, 1000 και περπατούσαμε όλη τη μέρα και περπατήσαμε 15 χιλιόμετρα εκεί μέσα. Ναι. Τι άλλο κάναμε. Είδαμε φλαμίγκο έξω στην εξοχή. Σε ένα πάρκο που ήταν κοντά από το Dubai Mall, το Ras Al Khor. Και υπάρχει σαν ένα μικρό σπιτάκι εκεί και έχει παράθυρο γύρω και βλέπεις το φλαμίγκο. Αυτό ήταν ωραίο. Τι άλλο κάναμε. Έχουμε πάει στη πισίνα και στην παραλία πολλές φορές. Η παραλία είναι πολύ ωραία. Έχει άσπρη άμμο, γαλαζοπράσινα νερά. Μετά είναι πιο σκούρελα στην αρχή, είναι γαλαζοπράσινα. Και έχει πολλά ψάρια εκεί. Μεγάλα, ξέρω εγώ τόσα. Και είναι ωραίο. Πισίνα. Εντάξει, ζεστό νερό έχει η πισίνα. Η θάλασσα, όχι και τόσο ζεστό, αλλά ζεστό είναι. Τι άλλο κάναμε. Α, ναι, έχουμε πάει στο Global Village. Που είναι σχετικά μεγάλο. Τώρα δεν ξέρω πόσο χιλιόμετρα είναι. Ξέρω εγώ 5 χιλιόμετρα περπατήσαμε εκεί. Και είναι ένας μεγάλος χώρος, εξωτερικός. Και έχει διάφορα σαν μέρη που είναι διάφορες χώρες. Π.χ. είχε την Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, είχε Ιράν, Αμερική, Ευρώπη. Ναι, Αμερική, Αφρική και Ευρώπη δεν το έχουν κάνει σε χώρες, το έχουν κάνει. Η Αφρική είναι χώρα, καλέ. Και πουλούσε, είναι. Και μετά μπαίνει μέσα και είχαν διάφορα μαγαζιά. Όχι μαγαζιά, αλλά πουλούσαν διάφορα πράγματα που μπορείς να βρεις σε αυτές τις χώρες, φαγητά, κοσμήματα, κρέμες, ό,τι θες μπορείς να βρεις εκεί. Και στο Ιράν δοκιμάσαμε σαφράν παγωτό. Ήτανε καλό, αλλά είχε rose water που είναι νερό τριαντάφυλλο. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά είναι σαν noodles αυτό το πράγμα, χωρίς γεύση, κάπως νερουλό. Και έχω έναν φίλο από το Ιράν, και το ρώτησα δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα και λέει το rose water είναι το καλύτερο κομμάτι του παγωτού και εγώ είμαι σε φάση, τι? Και σήμερα πάλι θα πάμε σε ένα mall, το Emirates Mall. Είναι το δεύτερο πιο μεγάλο mall του Dubai. Έχει σκι εκεί, αλλά δεν σκοπεύω να κάνω σκι. Μη σπάσω κανένα πόδι, γιατί δεν έχω κάνει σκι ποτέ στη ζωή μου. Και τώρα θα πάω να ετοιμαστώ για την παραλία. Αυτό είναι το μπάνιο μου. Αν θέλετε να δείτε όλο το σπίτι μου στο Dubai, να πάτε να δείτε το βίντεο που έχω κάνει, λέγεται το σπίτι μου στο Dubai. Τώρα πάω να βουρτσίσω τα δόντια μου και να χτενίσω τα μαλλιά μου. Το πρωί πιστεύαμε πως θα πάμε στη πισίνα, επειδή φυσούσε πολύ, έχει πολύ αέρας. Τώρα τελικά θα πάμε στην παραλία, γιατί δεν φυσάει άλλο. Πού είναι καλύτερο. Πάρω μαζί μου πετσέτες, παντόφλες, σιγουνάρες, μαγιό, αντιλιακό, κάμερα για το νερό, το κινητό μου, γυαλιά ηλίου και νερό. Αυτά είναι όλα. Γυρίσαμε σπίτι από την παραλία.
Τώρα πάω να κάνω ένα ντουζ. Η μαμά μετά θα μαγειρέψει το μεσημεριανό. Μετά μπορεί να πάμε σε ένα μολ. Αυτό. Λοιπόν, τελείωσε η πρωινή μου ρουτίνα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Αντίο!